Θα συστηθείς κιόλας, ε. Θα του πεις λέγομαι Αλεξάνδρα Τζοβόλου. Είμαι μαθήτρια στο 26ο Δημοτικό Σχολείο της Πάτρας. Θα πω, είμαστε τέσσερα παιδιά που ονομαζόμαστε Τζοβόλου Αλεξάνδρα, Χρύση Αλιάκα, Χρύση Πατρέλης Μακόπουλος και Βλαμ Κουλέμπα. Θα πει ο Δημάρχος, από πού είναι αυτός ο Βλαμ Κουλέμπα. Ωραία, είναι μετανάστης και μένει στην Ελλάδα χρόνια. Δεν είναι μετανάστης. Ξέρω τι είναι. Πάσχα έκανε κανένα πόλεμο η Ουκρανία. Δεν είναι Έλληνας. Κύριε Δήμαρχε, εσείς όταν είσαστε παιδί, είχατε πολλές αλάνες και πολλά γήπεδα και παίζατε, γι' αυτό γίνατε και καλός άνθρωπος. Όχι, δεν θα ξαναδείτε ψήφο όμως. Αυτό δεν το λέμε. Γιατί να μην το πω. Όχι, αυτό. Πρώτον γιατί δεν ψηφίζεις. Πρώτον γιατί δεν ψηφίζεις, είσαι ανήλικη. Άμα πω εγώ σε εσένα να ψηφίσεις το φουρά, γιατί άμα το ψηφίσεις να κάνω απεργία, απείλαξε να το ψηφίσεις. Δεν γίνονται έτσι. Όχι, έτσι γίνεται. Όχι, όχι, όχι. Εμείς δεν έχουμε πού να παίξουμε και παίζουμε στους δρόμους και στους πιλωτές και μας κυνηγάνε διάφοροι ηλικιωμένοι άνθρωποι οι οποίοι έχουν προβλήματα υγείας και δεν μπορούν να ησυχάσουν. Το θέμα είναι να σας τα φτιάξει ο ίδιος. Εντάξει, ρε μαμά, αλλά και με τα χρήματα του Δημαρχείου. Μου λέει κάτσε να μας φτιάξει, να μας πει πρώτα το λέει και μετά κοιτάμε όλα τα υπόλοιπα. Σαν τη Χρύσα κι εσύ, παπατρέχα. Να μας φτιάξει αληθινό χορτάρι! Άλλοι είναι καλά στα μυαλά τους, άλλοι είναι τρελοί και εμείς γυρίζουμε στους δρόμους και στους πιλωτές και δεν έχουμε να αφήσει ούτε τείχους ούτε τίποτα. Θέλουμε στη γειτονιά μας, που είμαστε 50 παιδιά, ένα χώρο να παίξουμε. Όχι, εγώ ήθελα να του πω, αν μπορείτε, δώστε μας μια τελική απάντηση για να μην ελπίζουμε σε πράγματα που μπορεί να μην γίνουν ποτέ. Μην ξεχνάς τα νιάτα σου, κύριε Δήμαρχε. Αυτό έχω να σου πω για τίποτα άλλο. Πάλτα. Έχετε ξαναπάει στον Δήμαρχο πάλι. Δηλαδή δεν του έχετε ζητήσει χάρη ποτέ του Δήμαρχου. Αυτή τη φορά του ζητάτε χάρη. Να δούμε, θα σας την κάνει. Ετοιμαστείτε γιατί φτάνουμε στο Δημαρχείο. Θέλαμε να κλείσουμε ένα ραντεβού για να δούμε τον Δήμαρχο, ναι, για να συζητήσουμε κάτι που θέλουμε. Ναι, πολύ ευχαρίστω. Τι ακριβώς. Θέλουμε να χτίσουμε ένα γήπεδο στη γειτονιά μας για να παίζουμε. Α, τότε αρμόδιος είναι ο κύριος Κασίνης που είναι πρόεδρος του Οργανισμού Νεολαίας και Άφανης του Δήμου Πατρέων. Πού πάμε. Ερενστρόλε 1 και πλατεία Ψηλών Αμμονίων. Άμα είναι απολωτριωμένο, δεν έχουμε και προβλήματα το σχέδιο. Γιατί σημαίνει για να απολωτριωθεί ότι θα είναι για πλατεία ή για κοινόχρηστο χώρο ή για κοινοφελή. Κάτι γήπεδο, κάτι. Έτσι. Να πάμε δηλαδή και το ένα είναι αυτό που θέλει και το άλλο είναι και αυτό που μπορεί. Αν μπορεί να τα συνδυάσουμε και τα δύο, να γίνει και η δουλειά μας. Ναι. Εντάξει. Άρα λοιπόν, πάμε στη Διευθύντρια Τεχνικών Υπηρεσιών. Πού είναι αυτή η κυρία. Αυτή είναι στο κεντρικό κτίριο του Δήμου στη Μεζόνος. Ναι. Στη Μεζόνος. Ξέρετε πού είναι ο Δήμος. Ναι. Ωραία. Στο ισόγειο θα μπείτε λοιπόν στην πρώτη πόρτα που θα μπορείτε να μην ανοίξετε, είναι Τζαμαρία, και θα ζητήσετε την κυρία Λοξοπούλου. Καλώ. Θα περιμένετε. Θα πάω να φέρω ένα δικό μου χάρτη, γιατί εγώ έτσι όπως το βλέπω νομίζω καταρχήν ότι δεν είναι απολυθυρωμένο. Για ακούστε τώρα. Όπως ανεβαίνουμε την Πάτμου, τέρμα δηλαδή, όχι εδώ κάτω που είναι η Ρόδου που εσείς σε βλέπετε. Πιο ψηλά, εκεί που τελειώνουν τα σπίτια και δεξιά. Εκεί που έχει το βουνό στην αρχή του βουνού είναι απαλωτριωμένο. Βέβαια δεν ξέρω τι ψωματικές διαφορές έχει και τι δουλειά έχει. Γιατί εκεί έχει και το βουνό, έτσι. Άμα είναι αυτό εδώ πέρα, πώς θα το φτιάξουμε εκεί. Θα το φτιάξουμε. Και θα είναι τόσο μικρό. Και μας είπε γι' αυτόν. Αλέκο μου! Σταμάτα να χάσει την πανέση, γιατί εδώ είναι η πάτη μου, εδώ είναι το καλό σου σπάτι, οπότε αυτό είναι ο δρόμος. Ναι, αλλά εδώ πέρα δεν υπάρχουν πολλά σπίτια. Εγώ και ο Χρήστος έχουμε δει ένα χώρο πιο κάτω. Οπότε αυτό είναι αυτό που μας λέγει. Ποιο? Αυτό εδώ πέρα. Δεν υπάρχει αυτός ο χώρος. Αυτό όμως μας είπε εκείνη. Πάμε από εδώ. Πού μωρέ!
Στο ίντερνετ. Από τις 12 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Και παίζεις Call of Duty, ας πούμε. Και στο τέλος πας να γεμηθείς. Και τι έχεις κερδίσει? Ένα τίποτα με κεφαλαία γράμματα. Ενώ αν παίξεις μπάλα, έχει φάση. Τσακώνεσαι, βάζεις γκολ, χαίρεσαι, λυπάσαι, χάσεις, κερδίζεις. Αθλείσαι χωρίς να το καταλαβαίνεις. Κάνεις καλό στον εαυτό σου. Δημιουργείς φιλίες. Είσαι πιο δεμένος με τους φίλους σου. Τέλεια, ρε. Τι ήταν με τέτοια ιδέες. Αλεξάνδρα, στο τσιγάρο! Ποιος είναι? Ποιος είναι? Τσιγάρο. Το τσιγάρο. Μας πήρε ο δήμαρχος. Ναι. Ναι. Τη Δευτέρα στις 10 το πρωί. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Επιτέλους. Ναι, ναι. Γεια σας. Μας πήρε ο δήμαρχος. Μας πήρε ο δήμαρχος. Καλημέρα. Καλά, εσείς? Γεια σας. Ονομάζομαι Αλεξάνδρα και ερχόμαστε από την Αγία Σοφία για να σας ζητήσουμε αν μπορείτε να μας διαμορφώσετε ένα χώρο στην Κυλλήνης, πάνω από τη Ρόδο, που είναι απαλωτριωμένος. Δεν θέλουμε να μας το φτιάξετε γήπεδο, απλά να στρώσετε κάτω και... μόνο αυτό, να διαμορφωθεί λίγο, να μην είναι έτσι όπως είναι. Άλλος. Αυτό είναι. Εγώ μεγάλωσα στην ίδια γειτονιά με εσάς. Εκεί που είναι σήμερα η Εκκλησία Αγία Σοφία ήταν η αλάνα μας. Εκεί παίζαμε. Εκεί συχνά τα μεσημέρια, γύρω στις 3 ώρα, 3.30, παίρναν τηλέφωνο την αστυνομία, οι γείτονες, γιατί τους ενοχλούσαν. Και μας αυτό και πρώτον ο Μπόγιας μας βούταγε και μας πήγαινε μέσα και φώναζε τους γονείς μας και μετά είχαμε. Και πήγαμε στην αστυνομία και είχαμε από τους γονείς μας μια αυστηρή συμπεριφορά. Χτίστηκε όμως όλη η περιοχή. Λοιπόν, θα το αναλάβει ο κύριος Γιαννάκος. Λοιπόν, θα αναλάβει να πάνε μαζί με τα παιδιά, με τις υπηρεσίες εκεί, να φωνάξει κάποια συνεργεία. Δηλαδή θα μας το φτιάξετε. Εγώλησε τη οκή από λατοκή φαθάμι. Κύριε Δήμαρχε, να σου πω κάτι. Μη λες ψέματα. Γιατί όλοι οι πολιτικοί αυτό κάνουν. Οπότε σας έχουν πάρει χαμπάρι, ρε. Ξυπνήστε. Κάντε κάτι καινούριο στη ζωή σας. Κάνε κάτι αληθινό και μετά ξανακάνε ψέματα. Εντάξει. Αλλά αληθινό να κάνεις αυτό που ζητάμε εμείς. Και μετά στα τα άλλα ψέματα. Δεν μας νοιάζει. Γιατί εμείς τα παιδιά έχουμε δικαιώματα και άστες υποχρεώσεις. Μόνο δικαιώματα. Και τα δικαιώματά μας να παίζουμε. Διότι αν δεν παίζουμε, θα είμαστε κλεισμένοι σε ένα σπίτι, θα παίζουμε συνέχεια PlayStation και θα είμαστε μπροστά στον υπολογιστή, θα χαλάσουμε τα μάτια μας, θα χοντρίνουμε κιόλας επειδή δεν το κουνιόμαστε και καθόλου και μετά όλη η Ελλάδα θα είναι χοντρή. Και θα λες εσύ κύριε Δήμαρχε, θα λες
Γιατί όλη η πάτρα έχει γίνει θεόχοντρη και θα σου λέμε εμείς εσύ φταίς. Και εσύ θα φταίς. Επειδή δεν μας έφτιαξε το γήπεδο. Φαντάσου να γίνουν όλα αυτά. Γι' αυτό φτιάξε το γήπεδάκι. Σκέψου το, σ' αφήνω όλο το βράδυ και θα το πούμε αύριο, εντάξει. Άντε, για τα λέμε. Καλά στα μυαλά του, άλλοι είναι τρελοί. Και εμεί γυρίζουμε στου δρόμου και στου πιλωτέ και δεν έχουμε να αφήσει ούτε τύπου ούτε τίποτα. Θέλουμε στη γειτονιά μα που είμαστε 50 παιδιά ένα χώρο να παίξουμε. Όχι, εγώ ήθελα να του πω, αν μπορείτε, δώστε μα μια τελική απάντηση για να μην ελπίζουμε σε πράγματα που μπορεί. Θα συστηθεί κιόλα, ε. Θα του πει, λέγομαι Αλεξάνδρα Τζοβόλ. Είμαι μαθήτρια στο 26ο Δημοτικό Σχολείο τη Πάτρα. Θα πω, είμαστε τέσσερα παιδιά που ονομαζόμαστε Τζοβόλ Αλεξάνδρα, Χρήσα Λιάκα, Χρήσο Πατρέα Δημακόπουλο και Βλαμπ Κουλέμπα. Θα πει ο Δημαρχό, από πού είναι αυτό ο Βλαμπ Κουλέμπα. Ωραία, είναι μετανάστη και μένει στην Ελλάδα χρόνια. Δεν είναι μετανάστη. Ξέρετε τι είναι. Πάσχα έκανε κανένα πόλεμο η Ουκρανία. Δεν είναι Έλληνα. Κύριε Δήμαρχε, εσεί όταν είσαστε παιδί. Είχατε πολλές αλάνες και πολλά γήπεδα και παίζατε, γι' αυτό γίνατε και καλός άνθρωπος. Όχι, δεν θα ξαναδείτε ψήφο όμως. Αυτό δεν το λέμε. Γιατί να μην το πω. Όχι, αυτό. Πρώτον γιατί δεν ψηφίζεις. Πρώτον γιατί δεν ψηφίζεις, είσαι ανήλικη. Άμα πω εγώ, μπορεί να μην γίνει ποτέ. Μην ξεχνάς τα νιάτα σου, κύριε Δήμαρχε. Αυτό έχω να σου πω για τίποτα άλλο. Μάλιστα. Έχετε ξαναπάει στο Δήμαρχο πάλι. Δηλαδή δεν του έχετε ζητήσει χάρη ποτέ του Δήμαρχου. Αυτή τη φορά του ζητάτε χάρη. Να δούμε, θα σας την κάνει. Ετοιμαστείτε γιατί φτάνουμε στο Δημαρχείο. Θέλω να ψηφίσεις το φούρα, γιατί άμα το ψηφίσεις να κάνω απεργία, απείλασε να το ψηφίσεις. Δεν γίνονται έτσι. Όχι, όχι, όχι. Εμείς δεν έχουμε που να παίξουμε και παίζουμε στους δρόμους και στους πιλωτές. Και μας κυνηγάνε διάφοροι ηλικιωμένοι άνθρωποι οι οποίοι έχουν προβλήματα υγείας και δεν μπορούν να ησυχάσουν. Το θέμα είναι να σας τα φτιάξει ο ίδιος. Εντάξει ρε μαμά, αλλά και με τα χρήματα του Δημαρχείου. Μου λέει κάτσε να μα...